στηρίξει όλη την πολιτική σε αυτό που λένε μέτρα αντίμετρα. Θα πάρουμε μέτρα, ναι, αλλά θα πάρουμε ταυτόχρονα τα αντίστοιχα αντίμετρα έτσι ώστε να μην υπάρχει βάρος. Να μην υπάρχει βαρύ δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Έλα που έρχεται ο Ντάιζενμπλουμ όμως και σου λέει: ναι, θα τα πάρετε, βεβαίως θα τα πάρετε τα αντίμετρα, άμα έχετε πιάσει το στόχο και τώρα έχετε υπερβεί. Και θα παίρνετε τέτοιου ύψους αντίμετρα ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφώνετε μετά την επίτευξη των στόχων. Πρέπει να πιάσουμε δηλαδή 5% εμείς για να πάρουμε 1,5% αντίμετρα. Είναι έτσι ή όχι? Η κυβέρνηση λέει ένα άλλο αφήγημα, το οποίο δεν ξέρω τελικά ως πολίτης ποιο από τα δύο να αντιμετωπίσω. Το θέμα είναι ότι είμαστε βέβαιοι ότι θα πάρουν τα μέτρα. Για τα αντίμετρα και τι είδους θα είναι και το, υπάρχει διαφωνία. Τα μέτρα τα ξέρουμε. Ήδη. Δύο τουλάχιστον από αυτά. Τι γίνεται? Εγώ θα σας περιγράψω, κύριε Λιτζή, γιατί δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Και η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Μάλιστα. Αυτό το οποίο είναι σαφές, ότι το πακέτο θα είναι συνολικό. Το ότι ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση αφού πρώτα υπήρξε πολιτική συμφωνία στο Eurogroup το οποίο είχε γίνει, γιατί μέχρι τότε δεν ξεκινούσε, βεβαίως, δεν ξεκινούσε. Εδώ εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα υπάρξει συμφωνία η οποία θα αφορά το staff level agreement, δηλαδή τα μέτρα όλα όσα είναι υπάρχουν μέχρι το 2018. Μέχρι το 2018, τα οποία σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, θα έλεγα κατά το σύνολό τους πλην το κομμάτι των εργασιακών. Δύσκολο. Το οποίο θα το, αν θέλει, το συζητάμε μετά. Το δεύτερο είναι τα μέτρα τα οποία αφορούν για το μείγμα το δημοσιονομικό το οποίο θα υπάρξει για μετά το 2018, που εκεί υπάρχουν ορισμένες διαφορές σε κάποια θέματα. Και το τρίτο κομμάτι είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν για την ελάφρυνση του χρέους, για την, ό,τι αφορά αυτό, το οποίο συνδέονται βεβαίως αυτά και με τα μέτρα για τα πλεονάσματα τα οποία πρέπει ένα να υπάρξουν. Ένα πακέτο λοιπόν αυτό που αυτό, θα το κάνετε όλο μαζί, λέτε εσείς. Θα πάει όλο, ναι, δεν υπάρχει. η στάση δική μας και είναι την ξέρουν, τη γνωρίζουν, θα είναι συνολικό. Θέλουμε να κλείσει το Eurogroup της 20 μηνός και είναι σωστό να κλείσει και δεν έχουν κανένα λόγο και νομίζω ότι και οι θεσμοί θέλουν και επιδιώκουν να κλείσει η συμφωνία για το Staff Level Agreement και αμέσως μετά να ολοκληρωθεί και για τα άλλα δύο. Μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί και αυτή είναι η διαφορά μας, ότι δεν μπορείς να πας με μόνο μέτρα, με μόνο ό,τι αφορά, χωρίς να έχεις αυτό το οποίο είναι το κομβικό σημείο, το κεντρικό στοιχείο, δηλαδή το θέμα του χρέους και το θέμα των πλεονασμάτων. Πριν πάτε σε αυτό, κύριε Ρίγα, να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ζητάτε λοιπόν ένα συνολικό πακέτο. Αυτό το πακέτο, όπως το ζητάτε, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, θα το δούμε. Εφίλες. Θα είναι αυτό που έχετε πει μέχρι τώρα δημοσιονομικά ουδέτερο, δηλαδή ούτε ένα ευρώ παραπάνω μέτρα ή όχι? Ισχύει αυτή η δέσμευση του Πρωθυπουργού? Να το ξέρουμε. Αν έχει πάει περίπατο, μας το πείτε. Ισχύει ότι στο μέρος λοιπόν, του δημοσιονομικού θα υπάρχει μηδέν. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα έχει επιβάρυνση αυτά τα μέτρα τα οποία θα υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι μηδέν που μισόλεπτο. Στα χαρτιά, στου υπολογισμού που θα κάνετε σύνολο, ή στο σύνολο. Σύνολο. Γιατί στου πολίτε μα νοιάζει εμά αν θα είναι μηδέν. Κύριε Οικονόμου, στο σύνολο δηλαδή, αν θα υπάρχουν κάποιε επιβαρύνσει οι οποίε θα είναι, γιατί υπάρχει λογική στα μεταρρυθμιστικά, προφανώ τα αντίμετρα θα είναι αντίστοιχα τα οποία θα ελαφρύνουν ό,τι αφορά τι επιβαρύνσει οι οποίε θα έχουν γίνει. Στου αντίστοιχου πολίτε ή σε άλλε κατηγορίε? Γιατί χθε ο κύριο Κατρούγκαλη μα είπε το 20% ακόμα μπορεί, αντέχει να επιβαρυνθεί. Νομίζω λογικό να μην μπορεί αυτό να είναι ακριβές στον Ρίγα, στον Γιάννη, τον Χρήστο, αλλά στο σύνολό του, και μιλάω αυτό, είναι, θα δούμε και εμείς, η επιδίωξή μας είναι, και αυτό είναι η στόχευση, ότι αυτές οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν το σύνολό τους, οι επιβαρύνονται, αυτές θα ελαφρυνθούν. Ναι, με όλα αυτά τα μέτρα. Όμως, μου επιτρέπετε, παρά το ότι υποστηρίζετε εντελώς το αντίθετο ιδεολογικά, όλη η συζήτηση για τα μέτρα που γίνεται και έχει επιβεβαιωθεί ότι γίνεται για η συγκεκριμένη συζήτηση για τα συγκεκριμένα μέτρα αφορά αυτές ακριβώς τις κατηγορίες. Δηλαδή, αφορά τους ανθρώπους που είναι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, κάτω από τα 8.000. Τώρα ακούω τελευταία τα 5.600 το αφορολόγητο. Καταλαβαίνετε για ποιον κόσμο μιλάμε. Και επίσης τους συνταξιούχους. Αλλά αν πάρει κανείς από τη μια πλευρά αυτό
Δει και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ από την άλλη, για το πού βρίσκεται η οικονομική υπάρχει κατάσταση. Υπάρχει ένα λάθος εκεί. Μπορεί, αλλά. Γιατί τη ΕΣΤΑΤ είναι διαφορετικά τα στοιχεία. Λέω, και όμως, και εκεί, μεγάλο είναι το θέμα. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τώρα το, είναι... μην το χρησιμοποιούμε μόνο γιατί εκεί έβαλε μέσα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. Έβαλε την αλλαστική εργασία. Δεν το λέω για την ανεργία. Εγώ το λέω για την απώλεια εισοδήματος, για την αδυναμία να καλύψει τακτικές σου υποχρεώσεις, θέρμανση. Για την αδυναμία να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη που μπορεί να σου παρουσιαστεί. Μια δύσκολη κατάσταση. Αν λοιπόν έχει μια δύσκολη κατάσταση και επιβαρύνει αυτού που είναι χαμηλά, ψάχνω να βρω ποιο είναι ο τρόπο που θα του στηρίξει μετά για να μπορούν και να μην είναι χαμηλά και να ανταποκρίνονται στι υποχρεώσει του. Και να μην μετράνε τα μέτρα και να μετράνε. Λοιπόν. Δηλαδή η λογική λέει, κύριε Ρίγα, σε έναν ορθολογικό σκεπτόμενο άνθρωπο, ότι δεν παίρνω μέτρα άμα είναι να μην δίνουν αποτέλεσμα. Όπως... Δεν έχει νόημα να παίρνω μέτρα άμα είναι να μην δίνουν αποτέλεσμα. Εμείς θα συμφωνήσω, κύριε Λιτζή, μαζί σας και θα σας πω τι, γιατί συμφωνώ. Το μείγμα γενικώς το οποίο είχαν διαμορφώσει ήταν στην ουσία απορρίθμιση αγοράς εργασίας. Ένα το κρατούμενο. Α, δεν βοηθούσε αυτό στην εξάλληψη της ανεργίας. Το δεύτερο αφορούσε τα μέτρα τα οποία επιδιώκανε, βάζαν και είχαν στόχευση, τα οποία ούτε αυτά διευκολύνουν. Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτά τα μέτρα έτσι κι αλλιώς ό,τι αφορούν το μετά το 2019. Μέχρι από τότε και υπολογιζόμενα και αυτά, ναι, από εκεί και μετά, και υπολογιζόμενα αυτά τα μέτρα, εγώ σας εξηγώ ότι θα είναι διαφορετικό το τοπίο. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα της απομείωσης του χρέους που θα γίνει και το ζήτημα των πλεονασμάτων του πακέτου. Άρα, αυτά τα μέτρα, μισό λεπτό, ναι, αυτό λέω, το σύνολο, μόνο συζητάμε. Λέω το σύνολο, ναι, το σύνολο λοιπόν, άρα αυτό την περίοδο μετά το 19 και το 20 μπορεί να είναι και διαφορετικό και να μην χρειαστούν όλα αυτά τα οποία αυτή αυτά τη στιγμή συζητάμε. Εμείς και θα εφαρμοστούν από πρώτης πρώτου. Δεν σημαίνει, κύριε Οικονόμου, δεν σημαίνει, ναι, δε σημαίνει ότι όταν εσύ έχεις υπερβάλει είτε στους στόχους σου, όπως έγινε και πρόσφατα με το αποτέλεσμα. Κύριε Ρίγα, όταν για το 3,5 μας έχετε ρημάξει τους φόρους, σκέψου για να υπερβάλλεις τι πρέπει να μας κάνετε. Ναι, θα λέω, μας στέρνετε και στο Σύνταγμα έναν έναν. Καλά, μην λέμε αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι. Να πω και εγώ βεβαίω. Να καταλάβουμε λίγο. Να πούμε λοιπόν ότι, και κλείνω, το 3,5% προφανώς είναι υπερβολικό. Αλλά εδώ είχε βάλει η Νέα Δημοκρατία, έχει υπογράψει για 4,5%. Όχι, δεν είναι πάει. Πίσω. Δεν είναι πάει. Θα σας εξηγήσω αυτό, γιατί δεν είπε. Δεν έγινε, ναι, δεν έγινε χάρη σε εμάς όμως. Μπράβο σας. Δεν έγινε χάρη σε εμάς. Γιατί διάστημα, λοιπόν. Δεν έγινε χάρη σε εμάς. Λοιπόν, είχαν 4,5%. Είχατε 4,5%. Δηλαδή θα ολοκληρώσετε και να μου δοθεί χρόνος για να απαντήσω. Μέτρα φέτος. Γι' αυτό την καταψηφίσαμε τη Νέα Δημοκρατία και λέμε πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, που μας υπόσχεται να μας φέρει 13η σύνταξη και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αλλάξει και η μάχη η οποία δίνεται να αλλάξει όλο αυτό το τοπίο, το οποίο υπήρχε και αυτή τη με τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη και χθες, τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σταματήστε, βαστάτε και οι θεσμοί και οι Ευρωπαίοι, γιατί πολύ θάρρος δίνεται και μην κλείνετε τη συμφωνία, γιατί αυτά τα οποία τους προσφέρετε είναι εντελώς διαφορετικά, δηλαδή μία αιμονή πάλι. Και στο Δουνουτού και στα συστέ εργασιακά και στο... Δεν σας γελώ. Ελάτε να πάμε στην κυρία και, και στα ζητήματα και των εργασιακών, αλλά και στα ζητήματα των μέτρων και για τη φορολόγηση και οτιδήποτε άλλο, τα οποία υπήρχαν. Αυτά κυρία, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, στην οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα σημείο προσβλητικό για την ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως, και κλείνω με μια φράση. Τα έχουν κάνει όλα καλά. Μια χαρά τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, μια χαρά τα έχει κάνει την προηγούμενη περίοδο. Με την Δημοκρατία, εσείς ασχολείστε, όχι να ασχολείστε, γιατί αυτή τη στιγμή τα έκανε τόσο καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν τόσο σωστή που ναι. Αυτή τη στιγμή έχει το θράσος και ζητάει δηλαδή την και ζητάει. Βεβαίως, καμία διαφωνία εμείς. Να προχωρήσουμε. Την ερώτηση θα την κάνουμε μετά.